Πάνω ήτανε. Και πολλά θέματα από το ασφαλιστικό. Όχι ένα και δύο. Ποια είναι τα πολλά? Τι θέλουν οι Τροϊκάνοι δηλαδή και εμείς λέμε όχι? Κοιτάξτε, είναι πολλές από τις προτινόμενες έτσι αλλαγές οδηγούν σε μείωση συντάξεων. Σε μείωση. Σε μείωση συντάξεων. Των κυρίων συντάξεων. Και των κυρίων συντάξεων για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά. Κάτσε ρε παιδί μου, ο νόμος για το ασφαλιστικό πριν δύο χρόνια δεν πέρασε? Ναι, και συμφωνήθηκε. Και τότε. Συμφωνήθηκε. Έτσι. Έχουμε δει την εφαρμογή του. Ξέρουμε δηλαδή τι αποτέλεσμα φέρνει αυτός? Όχι. Τότε τι θέλω να το αλλάξουμε πάλι? Ξέρουμε ότι από τις μελέτες εκείνο που προκύπτει είναι ότι σταθεροποιείται η δαπάνη. Για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Ενώ είχαμε τεράστια αύξηση της δαπάνης παλιότερα, τώρα υπάρχει μια σταθεροποίηση. Και γι' αυτό βεβαίως υπάρχει και από την πλευρά μας άρνηση να αποδεχτούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μείωση των συντάξεων. Συγγνώμη κύριε Κουτρούμαν. Προφανώς δεν το έχουν λάβει υπόψη τους πολύ σοβαρά οι Τροϊκανοί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ψηφίσει. Και γι' αυτό επιμένουν, ξέρω. Αυτά τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση συντάξεων, για τι μείωση μιλάμε τώρα? Τι ζητάει η Τρόικα δηλαδή, για να καταλάβω? Εντάξει, αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, μπορούν να οδηγήσουν σε μία μείωση της τάξης από 10-12 έως και 18-20%. Στις κύριες συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους, επαναλαμβάνω, όχι για αυτούς που έχουν ήδη συνταξιωθεί. Γιατί αυτοί που ήδη έχουν πάρει σύνταξη, αν πέσει σύνταξη σε αυτούς που θα βγουν το 2015, δεν θα μειωθεί και σε αυτούς που παίρνουν ήδη? Είναι και αυτό ένα θέμα μεγάλο, γιατί δεν μπορείς να έχεις δύο ταχύτητες. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, να πεις στον άνθρωπο ο οποίος θα συνταξιωθεί το 2015 ότι εσύ θα έχεις διαφορά στη σύνταξη 10-15%? Δεν είναι δίκαιο. Μα δεν, επειδή δεν είναι δίκαιο, το πιθανότερο θα κόψουν και από τους συνταξιούχους. Δυστυχώς. Αλλά θέλω να πω, επιμένει ξεκάθαρα για μείωση 20% των κυρίων συντάξεων, ενώ μέχρι τώρα σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι κυρίες συντάξεις. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η θέση και η στάση της κυβέρνησης. Τώρα με ποιο μηχανισμό το προτείνει αυτό, ρε παιδί μου? Δεν πιστεύω να λέω κόψτε τώρα gap 10% μείωση όπως κάνανε κάποτε με το δώρο. Το κόβω. Ένα μηχανισμό προτείνει. Πώς το ζητάει δηλαδή? Με τον παλιό νόμο. Με τον νόμο μάλλον που θα εφαρμοστεί, τον είπαμε παλιό τώρα γιατί είναι 4 χρόνια πριν. Το δικό σας ναι. Το 3863. Προβλέπεται σταδιακή μείωση, αλλά με τρόπο μεταβατικό μέσα σε μια 20ετία. Και έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους ανατροπές. Όπως σας είχα πει και πάλι, το 2020 για παράδειγμα αυτός που θα έβγαινε σύνταξη είχε μια διαφορά κατά μέσο όρο σε σχέση με αυτόν που είναι ήδη συνταξιούχος της τάξης του 1,8%. Το 2030 4%, 4,5% κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν μια ήπια μεταβολή σε σχέση με το παλιό σύστημα. Τώρα, πριν εφαρμοστεί αυτό, ουσιαστικά εκείνο που ζητείτε είναι να αλλάξουν οι συντελεστές αναπροσαρμογής. Δηλαδή, πώς υπολογίζεται μια σύνταξη? Υπολογίζεται με το 2%, με το 2,2%, με το 1,8% για κάθε χρόνο ασφάλιση. Αλλαγή συντελεστών προς το χειρότερο. Αλλαγή συντελεστών προς το χειρότερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν προχτές έχουν περάσει μόνο 4 μέρες που ήμασταν μαζί εδώ. Ναι. Τότε που είχατε και την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν λέγατε ότι είτε τώρα βγεις είτε το 2015 το 2016 δεν τρέχει τίποτα. Αυτό ισχύει και τώρα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Υπό την προϋπόθεση ότι η Τρόικα κλπ. Σε 3 μέρες τώρα αποκαλύπτεται. Τέλος πάντων, γίνεται ξεκάθαρο ότι η Τρόικα στην ουσία ζητάει μείωση των συντάξεων 20%. Τρόικα ζητάει να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που υπάρχει. Και βέβαια από εκεί και πέρα ζητάει εναλλακτικές προτάσεις θέσης της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες να είναι πιστικές ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μα είναι λύση που αλλά, τώρα αλλά, 20% οι συντάξεις. Δεν μπορεί το όποιο δημοσιονομικό κενό υπάρχει και υπάρχει να καλυφθεί για μία ακόμη φορά μέσα από τη μείωση των συντάξεων. Ισχύει η δέσμευση και η δήλωση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται.